Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Θα συζητήσουμε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση, για την ελληνική κοινωνία, το ζήτημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Κοντά μας λοιπόν είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. Καλησπέρα σας κύριε Μηταράκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Λοιπόν, και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο. Ένα θέμα φωτιά, θα έλεγε κανείς, και για την ελληνική κυβέρνηση και για την Ευρώπη συνολικότερα, αλλά και για την ελληνική κοινωνία που έχει βάλει πάρα πολύ πλάτη. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας φιλοξενούμε 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο, καθότι το ζήτημα είχε αποτελέσει και πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πείτε τι έχετε βελτιώσει εσείς ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τι έχει αλλάξει και ποια είναι η διαφορά στη στρατηγική σας. Καταρχήν να πω ότι η χώρα μας εφαρμόζει μια ισορροπημένη μεταναστευτική πολιτική. Σεβόμαστε απολύτως τις υποχρεώσεις μας από το διεθνές δίκαιο και αναγνωρίζουμε φυσικά ως πρόσφυγες αυτοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης. Από εκεί και πέρα διαχωρίζουμε τους πρόσφυγες από τους παράνομα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, και στόχος της κυβέρνησης είναι αυτή, μετά από μια δίκαιη εξέταση του αιτήματος ασύλου, να επιστρέφονται στις χώρες προέλευσης ή στην Τουρκία, σύμφωνα με την κοινή δήλωση. Ξεκινήσαμε ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν η ουσιαστική μείωση των ροών. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν ο περιορισμός των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία, η οποία έχει δείξει σημάδια κόπωσης, αφού μετά το 2015 αποτελέσαμε τη βασική δίωδο προσφύγων και μεταναστών από την Ανατολή προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχει αλλάξει? Καταρχήν, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε μια μείωση ροών κατά 90% λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας που έχει πάρει η κυβέρνηση. Σε αυτό έχουμε συμβάλει εμείς ή έπαιξε ρόλο λίγο και η κατάσταση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα, τους τελευταίους τρεις μήνες, οπότε υπήρχε ούτως ή άλλως μια παύση των ροών εκ των πραγμάτων? Κοιτάξτε, στις αρχές Μαρτίου βιώσαμε και στον Εύρο και στα θαλάσσια σύνορά μας μια οργανωμένη προσπάθεια εργαλειοποίησης του προσφυγικού, εργαλειοποίησης της ανθρώπινης δυστυχίας για επίτευξη γεωπολιτικών στόχων της γείτονας χώρας. Το γεγονός ότι δεν μπήκαν στη χώρα μας 200.000 άτομα, όπως κάποια στιγμή η γειτονική χώρα ισχυρίστηκε, ήταν αποτέλεσμα της ενεργής προστασίας των σύνορων και στον Εύρο και στη θάλασσα. Αποδείξαμε ότι και έχουμε χερσαία και θαλάσσια σύνορα και μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας παρέμεινε και οι όποιες προσπάθειες υπήρξαν για να περάσει κάποιος σε ελληνικό έδαφος αποτράπηκαν με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα, νομίζω, φυσικά ο κορονοϊός επηρέασε τις προσπάθειες, ειδικά τον Απρίλιο και τον Μάιο, εισόδου προς τη χώρα μας, αλλά παράλληλα κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει την τεράστια προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών, mm-hmm. των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Θέλω στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση να καλέσω και τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν τώρα διαδικτυακά από το delphiforum.gr να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας. Εδώ εμείς με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα τις δούμε και εγώ θα τις θέσω στη συνέχεια στον Υπουργό, στον κύριο Μηταράκη. Στον Εύρο, λοιπόν, είχαμε αυτή την πράγματι επιτυχία της ελληνικής πλευράς, της Ελλάδας, της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. Να πάμε λίγο στα νησιά. Καθώς έρχεται το καλοκαίρι τώρα, φτιάχνει και ο καιρός, υπάρχουν κάποια πρόσθετα μέτρα τα οποία έχει λάβει η ελληνική πλευρά προκειμένου να μην δούμε πάλι να αυξάνονται οι μεταναστευτικές παύλα προσφυγικές ροές προς τη χώρα? Καταρχήν στα νησιά να πω ότι τους τελευταίους 2,5 μήνες, στα 4 από τα 5 νησιά του Αιγαίου όπου ιστορικά είχαμε ροές, έχουμε 0 αφίξεις. Έχουμε ελάχιστες αφίξεις στη Λέσβο. Λόγω κοροναϊού έχουμε αλλάξει και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των λίγων ροών. Έχουμε δημιουργήσει χώρους καραντίνας σε κάθε νησί, ώστε αυτοί που εισέρχονται τώρα ή πολύ λίγοι που μπορεί να μπαίνουν κάθε εβδομάδα να τίθονται σε καραντίνα, να εξετάζονται από τον ΕΟΔΗ και συνεργασία και με την πολιτική προστασία πριν πάνε σε δομές για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Στα νησιά και το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό, αλλά και ο στρατός και η αστυνομία είναι σε διαρκή εγρήγορση. Με εναέρια και θαλάσσια μέσα, αλλά και με επιτήρηση από το έδαφος, παρακολουθούμε νυχθημερών τα σύνορα και υπάρχει άμεση κινητοποίηση όταν υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια να έρθει μια βάρκα προς τα ελληνικά νησιά. Ανησυχείτε πως ο Ερντογάν θα αυξήσει και σε αυτό το πεδίο την πίεση προκειμένου να πιέσει τη χώρα μας? Βλέπουμε το κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, το κάνει στα νησιά, το κάνει στον αέρα, το έκανε στον Εύρο, να αυξήσει την πίεση και στο μεταναστευτικό?
Είμαι σε ένα ρόλο στον οποίο ανησυχείς κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα που δεν ανησυχείς. Είτε για τις ροές, είτε για την κατάσταση που υπάρχουν στις δομές, για την ασφάλεια των διαμένων και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών. Άρα έχουμε συνηθίσει σε αυτό το Υπουργείο να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση. Φυσικά και θεωρώ ότι καθώς έρχεται το καλοκαίρι θα υπάρχουν αυξημένες πιέσεις και στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα. Αυτό όμως δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε. Στο άλλο μέτωπο στο οποίο έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο είναι στην επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου. Πλέον με το νέο νόμο που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου και με τις αλλαγές που έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες, μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να διαχωρίζουμε τους πρόσφυγες από τους οικονομικούς μετανάστες. Σε πόσους έχετε δώσει μέχρι τώρα από τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος άσυλου, κύριε Μηταράκη? Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 40.000 αποφάσεις ασύλου που επιδίδονται μέσα στον Ιούνιο. Mm-hmm. Ιστορικά το ελληνικό σύστημα ασύλου είναι 50-50 μεταξύ θετικών και αρνητικών αποφάσεων. Και παίρνει το ακόμα άσυλο τώρα για πόσο καιρό? Το άσυλο είναι για τρία χρόνια και επανεξετάζεται στα τρία χρόνια αν ακόμα συντρέχουν οι αρχικές προϋποθέσεις, δηλαδή αν κάποιος έρχεται από μια χώρα στην οποία βρίσκεται σε πόλεμο, αν αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη παραμένει. Τώρα, είμαι σε θέση να γνωρίζω πως αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 άτομα θα βγουν στην ελληνική κοινωνία. Και εδώ είναι το μεγαλύτερο στίχημα για το προσφυγικό, μεταναστευτικό, προσφυγικό βασικά προκειμένου, γιατί πρόσφυγες παίρνουν το προφίλ και το άσυλο. Πώς θα γίνει η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, ώστε να είναι και αυτοί καλά, και οι οικογένειές τους και τα παιδιά τους, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να συμβαδίζουν και να συμβιώνουν αρμονικά και προς όφελος και της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας? Καταρχήν, να σημειώσω ότι τα προηγούμενα τρία χρόνια δώσαμε περίπου 60.000 καθεστώτα ασύλου. Άρα αυτό το νούμερο πρέπει να το δείτε στο γενικότερο πλαίσιο. Είναι ένα νούμερο σημαντικό, αλλά όχι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με αυτό που έχει συμβεί και στα προηγούμενα χρόνια. Είναι αριθμοί που η ελληνική κοινωνία μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει. Όσοι παίρνουν δικαίωμα ασύλου για αυτή την περίοδο των τριών ετών έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, έχουν πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης που ονομάζεται Ήλιος, το οποίο διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, που επιδοτεί το ενίκιο και βοηθάει στην απόκτηση δεξιοτήτων για αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει άσυλο. Εδώ γνωρίζουμε διαχρονικά στο προσφυγικό και στην προηγούμενη ροή που είχαμε από την Αλβανία κυρίως τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ βασικό η εκμάθηση της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας. Προβλέπετε αυτό στο πρόγραμμα Ήλιος? Προβλέπετε στο πρόγραμμα Ήλιος. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο θέμα της ενσωμάτωσης, γιατί ιστορικά τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε δώσει έμφαση στην ενσωμάτωση, είχαμε δώσει έμφαση μόνο στην υποδοχή και στο άσυλο. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει 4 πυλώνες και ασχολούμαστε κυρίως με τους 2 αυτή τη στιγμή. Το άσυλο και η υποδοχή είναι οι 2 πυλώνες, ο 3ος πυλώνας είναι η ενσωμάτωση, ο 4ος πυλώνας για τον οποίο δεν συζητάμε στην Ελλάδα, αλλά όλες οι δυτικές οικονομίες, να ξέρετε, είναι βασικό θέμα συζήτησης. Και δεν θέλω να αλλάξω το σημερινό συζήτηση, είναι το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς μπορούν οι χώρες να προσελκύσουν ανθρώπους με δεξιότητες, ανθρώπους με κεφάλαια, οι οποίοι θα στηρίξουν την Ελλάδα ως χώρα. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρέπει να δούμε πιο ενεργά, όπως το πρόγραμμα Golden Visa. Και σε ειδικότητες, για παράδειγμα, ανθρώπων με πτυχία και που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν, λέτε, την οικονομία. Η διεθνή πρακτική νόμιμης μετανάστευσης κοιτάει είτε στη δυνατότητα να επενδύσεις στην οικονομία, είτε στη δυνατότητα να φέρεις δεξιότητες που χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στο πεδίο των κέντρων φιλοξενίας. Για παράδειγμα, στην Μόρια, στη Μυτιλίνη συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 19.000 πρόσφυγες σε όλο το νησί και στη Μόρια είναι κοντά στις 17.000. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και όσο και να προσπαθήσει κανείς να το οργανώσει και να υπάρχουν καλές συνθήκες διαβίωσης, γιατί γνωρίζουμε ότι ζουν και πολύ απ' έξω από τον τυπικό καταβλισμό στο ΚΙΤ, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια αποσυμφόρηση στους τελευταίους μήνες. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Η Μόρια τις τελευταίες 2 εβδομάδες πρέπει να πλησιάζει 16.000 τώρα. Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή να υπερβαίνει 20.000. Η αποσυμφόρηση των νησιών έχει ξεπεράσει το 20% από την 1η Ιανουαρίου, παρά τις ροές τις μεγάλες που είχαμε Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Συνολικά έχουν φύγει από τα νησιά μας περίπου 15.000 άτομα από την αρχή της χρονιάς. Άρα η αποσυμφόρηση είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Τι εμπόδιζε την αποσυμφόρηση?
το ισχύον νομικό καθεστώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016, που δεσμεύει τη χώρα μας να ολοκληρώσει τη διαδικασία ασύλου στα νησιά, αν θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα επιστροφών προς την Τουρκία, όσο δεν δικαιούνται οι διεθνούς προστασίες, ήταν ένας παράγοντας που πίεσε τα νησιά μας. Όπως το αργό άσυλο που ίσχυε μέχρι τα τέλη του 2019, επίσης ένας παράγοντας που δημιούργησε συμφόρηση. Όλα αυτά αλλάζουν. Το πιο βασικό όμως στα νησιά. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων κέντρων, τα οποία θα έχουν πολύ πιο σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, πολύ καλύτερες συνθήκες υγιεινής, που σε μια εποχή που ο κοροναϊός και την επόμενη χρονιά θα αποτελέσει ένα βασικό θέμα συζήτησης. Ξεκινάμε τις επόμενες εβδομάδες την διαδικασία κατασκευής νέων δομών στη Σάμου, στην ΚΟ και στη Λέρο. Δυστυχώς στη Μυτιλίνη παραμένει μια εκκρεμότητα. Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες πολύ θετικές. Πολύ θετικές. Στη Σάμο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπέρ της δημιουργίας της νέας δομής. Στην ΚΟ και στη Λέρο ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μας ζήτησε επισήμως να προχωρήσουμε στις νέες δομές. Παραμένει το θέμα της Μυτιλίνης, το οποίο συμφωνώ μαζί σας, οι συνθήκες στη Μόρια είναι πάρα πολύ δύσκολες και γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες, μια καλύτερη δομή. Αλλά συγχρόνως μια αποσυμφόρηση στο κάτω από το μισό από ό,τι είναι σήμερα. Θέλω, κύριε λίγο, Μηταράκη, να σταθούμε στο θέμα των. Γιατί μιλήσαμε για τους πρόσφυγες που παίρνουν το άσυλο και θα ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Μιλήσαμε για τις δομές αρκετά διεξοδικά. Να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Γιατί γνωρίζουμε ότι εδώ δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει και η δυστοκία των άλλων χωρών. Υπάρχουν και οι διαδικασίες εδώ που είναι αρκετά έτσι. Yes. Από τις αρχές Ιανουαρίου είχαμε βάλει στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών προς την Τουρκία. Καταφέραμε να τριπλασιάσουμε τις επιστροφές από χαμηλή βάση το πρώτο δίμηνο. Δυστυχώς, αρχές Μαρτίου η Τουρκία έκλεισε τα σύνορά της λόγω κορονοϊού. Και αυτό μας εμποδίζει. Άνοιξαν, νομίζω, τώρα από 1η Έκτου, έτσι δεν είναι? Ανοίγουν σιγά-σιγά, θα ανοίξουν πρώτα για τα εμπορεύματα, μετά για τους επιβάτες. Είμαστε σε μια συζήτηση για να προσπαθήσουμε πάλι μέσω της Frontex, η οποία διαμεσολαβεί, να κάνουμε επιστροφές προς την Τουρκία. Για μας είναι κρίσιμο πλέον ότι με την επιτάχυνση διαδικασίας ασύλου έχουμε πλέον έναν σημαντικό αριθμό αρνητικών αποφάσεων που έχουν τελεσιδική στα νησιά, κάτι που δεν υπήρχε το 2019, γιατί όσοι ήταν προς τελεσιδικία, είχαν ήδη μεταφερθεί στην υπηρετική Ελλάδα στα πλαίσια προγραμμάτων αποσυμφόρησης, με αποτέλεσμα όταν τελικά πέραν το αρνητικό τελεσίδικο όχι και βρισκόντουσαν στην υπηρετική Ελλάδα, να μην μπορούν να τους γυρίσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα στο οποίο η χώρα μας. Έχετε έναν αριθμό να μας πείτε πόσοι έχουν. Άσχετα από την περίοδο αυτή τώρα που δεν γινόντουσαν επιστροφές, πόσοι έχουν επιστρέψει στις χώρες τους από την Ελλάδα? Μερικές εκατοντάδες είχαν επιστρέψει πέρυσι. Τα νούμερα είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Εμείς έχουμε βάλει ένα δεύτερο στόχο συγχρόνως, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το νέο Δουβλίνο. Πιστεύουμε ότι πρέπει οι επιστροφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες να γίνει ευρωπαϊκή διαδικασία. Είναι πολύ πιο εύκολο για την Ευρώπη, η οποία διατηρεί διπλωματικές, οικονομικές, πολιτικές, εμπορικές σχέσεις, ανθρωπιστικές σχέσεις. Αυτό είναι το χώρες... πιο βασικό, δηλαδή, λέτε, που πρέπει να αλλάξει στη για μας, στη νέα συμφωνία του Δουβλίνου υπάρχουν 4 βασικοί παράμετροι. Χρειάζεται ένας μηχανισμός υποχρεωτικού διαμοιρασμού των βαρών. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως προέκυψαν τον Μάρτιο. Χρειάζεται να υπάρχει μια αναγνώριση της έννοιας της ανωτέρας βίας στη διαδικασία ασύλου και χρειάζεται ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών. Φανταστείτε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που μπορεί να έχουν έρθει παρατύπως στην Κύπρο 5 άτομα, στη Μάλτα 5 άτομα, στην Ελλάδα 5 άτομα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τους γυρίσει. Πιθανόν να μην έχουμε καν πρεσβεία σε εκείνη τη χώρα και αυτή η χώρα πρεσβεία σε εμάς. Πάντως, όλα αυτά τα χρόνια που βιώνουμε την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, δεν έχουμε δει ιδιαίτερη έτσι, προθυμία από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν, παρά να ρίχνουν το βάρος περισσότερο στην Ελλάδα. Θέλω να πω, πώς είστε αισιόδοξοι ότι θα βοηθήσουν σε είναι αυτό? Είναι μια δύσκολη συζήτηση. Στο θέμα των επιστροφών, θεωρώ ότι υπάρχει περισσότερο χώρο να υπάρξει μια ομοφωνία, γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν πλέον ότι το προσφυγικό έχει μπει σε μια νέα καμπή που πλέον είναι κυρίως οικονομική μετανάστευση παρά πρόσφυγες πολέμου. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλέον αναγνωρίζουν, ότι αλλάζει το προφίλ των μεταναστευτικών ροών. Άρα οι κοινές επιστροφές είναι από τα θέματα που θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερη πρόοδο. Στα θέματα της υποχρεωτικού διαμοιρασμού των βαρών, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν διαφορετικές ομάδες σκέψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μηταράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.